Φίλη μου, τώρα που κάνω τις βαλίτσες, σκέφτηκα να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Τα παπούτσια, πάντα όταν τα μαζεύεις, θα τους κλείνεις στο φερμουάρ. Γιατί αν δεν κλείσεις το φερμουάρ, χαλάει η φόρμα του παπουτσιού. Πάντα θα κλείνεις το φερμουάρ. Είτε τα βάζεις στην ντουλάπα σου, είτε τα βάζεις στη βαλίτσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις μέσα χαρτιά ή πανιά. Να τα βάζεις μέσα για να μην χαλάει η μύτη του παπουτσιού. Κάτσε να σου δείξω μια γόβα. Τις γόβες τις έχω από το πρώτο παπουτσάδικο που άνοιξα στην Κατερίνη, που είχα μόνο δερμάτινα παπούτσια, τις έχω πάνω από 20 χρόνια. Έχουν διατηρηθεί έτσι γιατί όταν τις αποθηκεύω και όταν τις βάζω ειδικά στη βαλίτσα, βάζω μέσα ή χαρτί ή πανί, το κάνω έτσι και διατηρείται η μύτη του, ειδικά τα μυτερά, αλλά και τα τετράγωνα και τα στρόγγυλα. Είναι σημαντικό να βάζουμε μέσα ένα χαρτάκι, ένα πανάκι, για να διατηρηθεί η μύτη και να μην χαλάσει στη βαλίτσα. Όταν αγοράζεις παπούτσια, γι' αυτό έχει μέσα τα χαρτιά του. Επίσης, σημαντικό, αποθηκεύουμε τα παπούτσια, τα βάζουμε σε μία σακούλα ή σε ένα κουτί στο ντουλάπι ή τέλος πάντων στη βαλίτσα όπως θα τα βάλω εγώ και τα βάζουμε εναλλάξ, δηλαδή έτσι. Τώρα στο δείχνω το ένα άσπρο το άλλο μαύρο για να το καταλάβεις. Τα βάζουμε εναλλάξ έτσι μεταξύ τους για να μην χτυπηθούν και για να μην χαλάσουν. Θα δεις και όταν αγοράζεις παπούτσια έτσι τα έχουμε μέσα στο κουτί. Αυτές τις λεπτομέρειες, εάν τις κάνεις, δεν θα έχεις πρόβλημα με τα παπούτσια σου. Και γράψε μου στα σχόλια τη γνώμη σου.